Όμω χωρί άλλο με του ακτινιδιοπαραγωγού τη περιοχή μα να βρίσκονται σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα και να επιδίδονται σε ασταμάτητη έρευνα αγορά για να μαζέψουν την παραγωγή του τον κόπο μια ολόκληρη χρονιά. Το εμπόριο συνεχίζει από την πλευρά του να αναλώνεται στη γνωστή προσφυλή του τακτική των ανοιχτών τιμών και οι πληροφορίε περί υπερπαραγωγή δεν αφήνουν ιδιαίτερα περιθώρια αισιοδοξίε για του ακτινιδιοπαραγωγού μα. Μικροί, μεγάλοι, γνωστοί και λιγότερο γνωστοί έμποροι μπήκαν στο παιχνίδι της εμπορίας των ακτινιδίων. Σε κάθε γωνιά της πιερίας, αλλά αν μη τι άλλο, αυτοί έχουν χαράξει μια ενιαία γραμμή στη στρατηγική που έχουν. Το άγχος των ακτινιδιοπαραγωγών μας ακούει στο όνομα καιρικές συνθήκες και το επόμενο δεκαήμερο το πανηγύρι θα αρχίσει και θα τελειώσει. Ας ελπίσουμε με τις λιγότερο δυνατές απώλειες. Η Μαριάν Φίσερ Μποέλ, γνωστή και μη εξαιρετέα, κοινοτική επίτροπος για την ευρωπαϊκή υγειοργία, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να δοθεί ένα ευρώ επιπλέον στους γαλακτοπαραγωγούς πέραν των 280 εκατομμυρίων ευρώ, που θα δοθεί ως έκτακτη ενίσχυση και αντιστοιχεί σε λιγότερα από 1.000 ευρώ ανακτηνοτρόφο παραγωγό. Μάλιστα η κυρία Μποέλ επεσήμανε προκλητικά και με τη γνωστή αθυροστομία που την διακατέχει προς τους Υπουργούς Γεωργίας των 27 που συνήλθαν στο Λουξεμβούργο πως ξεπουπουλήσατε την κότα που έκανε τα χρυσά αυγά και δεν απέμεινε τίποτα. Κατά τα λοιπά η κυρία Μποέλ παραδέχθηκε ότι η απόφαση για τη χορήγηση αυτών των 280 εκατομμυρίων ευρώ στους γαλακτοπαραγωγούς πάρθηκε για να ερεμήσουν τα πνεύματα και να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις των κτηνοτρόφων. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί πως η Ελλάδα είναι στις χώρες που πληρούν την προϋπόθεση... να μην έχουν υπερβεί την ποσόστοση και άρα δικαιούται της έκτακτης αυτής ενίσχυσης... κάτι που σίγουρα είναι στη θετική κατεύθυνση για την πολύπαθή και ταλέπορη κτηνοτροφία μας. Με χρηματοδότηση έως και 70% από κοινοτικά και εθνικά κονδύλια τρέχουν κάθε χρόνο τα προγράμματα προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση είναι στις 30 Νοεμβρίου για την εγχώρια αγορά και στις 31 Μαρτίου για τις τρίτες χώρες, ενώ απευθύνονται μόνο σε επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις αντιπροσωπευτικές των κλάδων παραγωγής των παρακάτω προϊόντων, νοπά ή μεταποιημένα κλωστικό λινάρι, ζώντα φυτά, άνθη και καλοπιστικά φυτά, ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές, σπορέλαια, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας νοπό, διατηρούμενο σε απλή ψήξη ή κατεψυγμένο, που έχει παραχθεί σύμφωνα με κοινοτικό ή εθνικό καθεστώς ποιότητας, σήμανση των αυγών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα είναι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Είναι με ένδειξη της συνοποιήσιμης ποικιλία Αμπέλου, γραφικό σύμβολο των άκρους απομακρυσμένων περιφερειών, όπως ορίζεται στη γεωρική νομοθεσία, βιολογικές καλλιέργειες και κρέας πουλερικών. Η προστατευομενη γεωγραφικη ενδειξη ειναι με ενδειξη της συνοποιησιμης ποικιλια αμπελου γραφικο συμβολο των ακρως απομακρυσμενων έγινε το πρώτο φρούτο και το τρίτο λαχανικό στις προτιμήσεις των Ελλήνων, που ξοδεύουν κάθε χρόνο περί τα 70 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, ...για να ικανοποιήσουν τις ορέξεις τους. Υπολογίζεται πως οι Έλληνες καταναλώνουν κατά κεφαλήν 8,5 κιλά, κιλά μπανάνας το χρόνο. Ποσότητα που δεν ανταγωνίζεται βεβαίως τα 17 κιλά που τρώνε κατά μέσο όρο οι Σουηδοί... ...ή και τα 12 κιλά των Αμερικανών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η μπανάνα κατέχει μερίδιο αγοράς 9% στα είδη Μαναβικής καθώς την ξεπερνούν με 12% οι ντομάτες και με 11% οι πατάτες. Στα φρούτα όμως η μπανάνα έρχεται πρώτη και την ακολουθούν τα μήλα με 8%. Δύο γνωστές εταιρείες ερίζουν για την πρωτιά σε πωλήσεις και μοιράζονται αυτά τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Η Τσικίτα Ελλάς και η Ντόλε Ελλάς αντίστοιχα, κάτι που ελάχιστα θα πρέπει να μας απασχολεί ως Ελλάδα. Η χώρα μας παράγει τόσα όμορφα, νόστιμα και ποιοτικά φρούτα εποχής από τα οποία μπορεί να πάρει ο οργανισμός μας πολύ περισσότερα θρεπτικά στοιχεία και που κυρίως αυτό μπορούμε να στηρίξουμε το εισόδημα των παραγωγών των τοπικών κοινωνιών, ειδικά και της εθνικής μας οικονομίας γενικά. Μήπως λοιπόν πρέπει να αναθεωρήσουμε κατά τη την τακτική μας απέναντι στις αγορές και της μπανάνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο Υπουργών Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον περιορισμό για την επόμενη χρονιά κατά 25% των αλλιευτικών ποσοστών για ορισμένα ψάρια και τη διατήρηση στα φετινά επίπεδα για ορισμένα άλλα που αλλιεύονται στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τις εκθέσεις των αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών, η διαχείριση της αλλιείας στη Μαύρη Θάλασσα θα πρέπει να είναι λογική και βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα, δήλωσε ο αρμόδιος για την αλλιεία επίτροπος Τζόε Μπόρκ. Έτσι, πρόσθεσε η προτινόμενη μείωση και η διατήρηση των αλλιευτικών ποσοστώσεων θα μας επιτρέψει να προστατεύσουμε τα ηχθιοπαθέματα στην ελόγω περιοχή. Παράλληλα, είπε ο κύριος Μπόρκ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη διμερή συνεργασία στη διαχείριση των αλλιευτικών αποθεμάτων στη Μαύρη Θάλασσα και με τις τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, οι ψαράδες των οποίων αλλιεύουν στα ύδατα αυτά. Από κοινοτικής πλευράς αλλιευτικές ποσοστώσεις για τη Μαύρη Θάλασσα έχουν οι γείτονές μας Βουλγαρία και Ρουμανία.